Θέλω να μου πεις τώρα, αν κέρδιζες 1 εκατομμύριο ευρώ αύριο, τι θα έκανες? Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Νομίζω ότι το ξανάπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Επειδή εμένα ο μπαμπάς μου έχει μια πολύ σπάνια πάθηση και δεν βλέπει. Δεν γεννήθηκε έτσι, την έχασε σταδιακά. Θα άνοιγα ένα κέντρο για να βοηθήσει αμαία. Okay. Θα δίνα όλα μου τα χρήματα γι' αυτό. Και για ιατρικές έρευνες, ώστε να βρεθεί κάτι, ώστε... γιατί υπάρχουν πολλές έρευνες σε εξέλιξη ιατρικές, για να ξαναβρουν το φως τους κάποιοι άνθρωποι. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Και θα ήθελα να ανοίξω ένα κέντρο γι' αυτό μόνο. Μπράβο, Έλλη. Μπράβο, ρε Σύρια. Μπράβο. Μπράβο. Αν και δεν μ' αρέσει στιλιστικά, θα σου δώσω ένα παραπάνω πόντο για αυτό που είπες. Παραπάνω πόντο. Πόντο. 3 για σήμερα. Δημήτρη μου. Λοιπόν, Έλλη. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βαθμό που αφορά το στυλ και τα ρούχα που φοράτε, πρέπει να μπούμε και να καταλάβουμε λίγο παραπάνω τον άλλον για να δούμε και πώς σκέφτεται. Οπότε να δούμε πώς εξελίσσεται, πώς φτιάχνει τη σκέψη του και γι' αυτό το λόγο σου ζητάμε να αλλάξεις. Γιατί οι ατάκες που λες, όταν τις λες, φαίνεται ένα κορίτσι που έχει πάρα πολύ χιούμορ. Και φαίνεται ένα κορίτσι το οποίο έχει κλειστεί πάρα πολύ. Σε οτιδήποτε είναι αυτό που έχει κλειστεί, το ξέρει καλύτερα. Mm-hmm. Νιώθω ότι έχει συγκινηθεί αυτή τη στιγμή. Ναι, και δεν μου αρέσει. Γιατί δεν σε αρέσει? Έχουμε δεν κλάψει όλοι. Δεν μπροστά σε ανθρώπου. Δεν μου αρέσει. Πάτε, κλείνομαι. Και αυτό να ξέρει τι κλίδα είναι. Άσε να βγει αυτό το δάκρυ λοιπόν. Γιατί ειλικρινά αυτό θα σε λυτρώσει και σένα. Δεν είναι αυτό. Γιατί όταν μιλάω για τον μπαμπά μου, πάντα σε κινούμε. Εντάξει, ωραία. Είναι λογικό. Είναι πολύ όλοι, λογικό είναι. Οι γονεί μα είναι. Και όταν κάνουμε παιδιά, γινόμαστε και πιο ευαίσθητοι άνθρωποι. Ισχύει. Και εκτιμάμε μάλλον την περισσότερη. Είσαι πολύ γλυκός και πολύ ευαίσθητος.